Κώστα, δεν είμαι ο Σεργίος βασικά. Είμαι ο Γιάννης Πουσαράκης. Α, γεια σου Γιάννη Σαράκη. Δεν μπορώ να σου πω για τον ΠΑΟΚ. Πω. Αν και θα ήθελα να σε εξυπηρετήσω και να σε βοηθήσω. δώσ' μας λίγο. Δεν πειράζει Γιάννη που σε έχουμε. Εντάξει, ακόμα καλύτερα. Σε έχουμε πιο γρήγορα. Έκανα την εισαγωγή πάντως για το παιχνίδι του Ιωνικού με τον Κολοσσό. Και τώρα βεβαίως σήμερα γράφεται στη Live Sport ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το ζήτημα αυτό το οποίο προχωράει η έρευνα, βγάζει λαβράκια, κάτι γίνεται. Διάβασα, γράψατε ότι 7 ναι, φορές πάνω ναι, λέει τα λεφτά. Ναι, γενικώς προχωράει η έρευνα από ό,τι φαίνεται. Πριν από περίπου 10 μέρες, νομίζω 23-24 Φεβρουαρίου, είχαμε γράψει με τον Σωτήρη Βετάκη ξανά ότι ο φάκελος που βρισκόταν στην Έπαθλα πήγε στην ΕΟΚ προκειμένου να συνεχιστεί εκεί πέρα και από την ΕΟΚ η έρευνα όσον αφορά με νέες καταθέσεις και των εμπλεκομένων, δηλαδή παιχτών, προπονητών, παραγόντων στον συγκεκριμένο αγώνα, και προκειμένου φυσικά, αν και εφόσον αποδειχτεί κάποια εμπλοκή κάποιου εκ των παιχτών, παραγόντων, προπονητών, να υπάρξει, ας πούμε, και η αντίστοιχη τιμωρία για όποιον ευθύνεται, είτε ομάδα, είτε παίχτης και τα λοιπά, είτε προπονητής. Από εκεί και πέρα η έρευνα συνεχίστηκε και στην Έπαθλα, η οποία τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαμε με τον Σωτήρη και διασταυρωμένες, λέει ότι υπήρχαν συγκεκριμένα άτομα τα οποία παίξαν για τον συγκεκριμένο αγώνα πολύ μεγάλα ποσά, ναι, όπως γράφουμε και στο ρεπορτάζ, επταπλάσιο από το σύνηθες. Δηλαδή, τώρα για να δώσω, ας πούμε, μια τάξη μεγέθους, αν ξέρω εγώ σε έναν αγώνα παίζονται 10.000 ευρώ, σε αυτόν παίχτηκαν 70.000 ευρώ. Αν παίζονται 100.000 ευρώ, ας πούμε, σε έναν αγώνα, σε αυτόν παίχτηκαν 700.000 ευρώ. Άρα κάτι γίνεται, κάτι μυρίζει τέλος πάντων. Όχι απλά μυρίζει, κάτι προβάει. Τώρα οι αρχές, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, έχουν τα ονόματα των τουλάχιστον κάποιων εκ των, από αυτών που παίξαν στους συγκεκριμένους αγώνες, δηλαδή συγκεκριμένα ονόματα. Ναι. Δεν είναι τη στιγμή να πούμε πώς είναι, τι και πώς, γιατί η έρευνα συνεχίζεται όπως καταλαβαίνεις και οι ακροατές. Βασικά το θέμα θα είναι αν είναι κανείς εμπλεκόμενος στο αγώνα. Τώρα, άμα παίξω εγώ, ας πούμε, ο Ιωνικός Κολοσσός είναι παράνομο. Όχι, μιλάμε τώρα για τους εμπλεκόμενους οι οποίοι παίξανε μεγάλα ποσά. Έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για να παίξα εγώ, εσύ ή οποιοδήποτε. 10 ευρώ. Για αυτούς που έπαιξαν πολύ μεγάλα ποσά, πολύ μεγαλύτερα από το σύνδεσμο. Γιατί όλο αυτό έγινε σε συνεργασία της ΕΠΑΘΛΑ με τις στοιχηματικές εταιρείες. Και όσον αφορά αποκλειστικά στοιχηματισμό στην Ελλάδα. Δεν μιλάμε τώρα για το εξωτερικό, δεν μπορούν να ξέρουν οι ελληνικές αρχές τι έχει παιχτεί στην Χ χώρα ή από οποιονδήποτε. Μιλάμε για στοιχηματισμό που έγινε εδώ, στην Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή από συγκεκριμένους λογαριασμούς. Oh. Λογαριασμούς εννοώ συγκεκριμένους λογαριασμούς χρηστών του, ναι, των στοιχηματικών εταιριών. Το λέω για να καταλαβαίνει και ο κόσμος σε περίπτωση που δεν ξέρει πώς λειτουργεί το σύστημα. Και από εδώ και πέρα λοιπόν οι αρχές έχουν προγραμματίσει να ανοίξουν τα τηλέφωνα των συγκεκριμένων παιχτών, όσοι είναι αυτοί, παιχτών, για να το διευκρινίσουμε, παιχτών του στοιχήματος. Του στοιχήματος, ναι, όχι παιχτών του αγώνα, ναι. Για να το διευκρινίσουμε, ναι, και να μην γίνει καμιά παρεξήγηση, προκειμένου να δουν με ποιους έχουν συνομιλήσει, αν έχουν συνομιλήσει με κάποιους εκ των εμπλεκομένων στην αναμέτρηση πλέον. Αν υπάρξει δηλαδή κάποια σύνδεση. Γιάννη, πρώτη φάση που γνωρίζουμε, ναι, δεν υπάρχει κάποια σύνδεση, δεν υπάρχει, γενική ή ξέρω εγώ εμπορική ή οτιδήποτε άλλο. Από αυτά τουλάχιστον που γνωρίζουμε. Αλλά όλα αυτά θα φανούν όταν ανοίξουν και τα τηλέφωνα. Γιάννη, εδώ τώρα που τα λέμε, δεν μοιάζει λίγο δεδαλώδες όλο αυτό για να βγάλει κάπου? Ενώ ότι είναι εταιρείες στοιχηματισμού, τα προσωπικά δεδομένα, τα στοιχεία, να ανοίξουν τα τηλέφωνα. Ναι, εντάξει, μα γι' αυτό υπάρχει η παρέμβαση, κύριε, για να γίνει όλο αυτό. Για να γίνει όλο αυτό. Από τη στιγμή που υπάρχει καπνός, πάει να πει ότι κάπου υπάρχει και υπήρχε η ανάψη και ποτιά. Από εκεί πέρα, το αν υπάρχει σύνδεση, αν όντως υπάρχει σύνδεση με κάποιους εμπλεκομένους στην αναμέτρηση, αυτό θα φανεί στο μέλλον. Και μετά τι γίνεται, την πληρώνουν οι ομάδες? Και μετά την πληρώνουν οι ομάδες?
εξαρτάται ποιος, τι, πού και τα λοιπά. Και αν αποδειχτεί κάτι. Αν αποδειχτεί κάτι, ναι, εννοείται. Αυτή τη στιγμή το δεδομένο που έχουμε είναι ότι ο συγκεκριμένος αγώνας έχει πολύ υψηλό στοιχηματισμό. Πέφτει πολύ. Μπορεί εγώ, εσύ, ο οποίος. Ναι, κατά τύχη. Θα είχαμε προβλέψει ότι θα κερδίσουμε 40 πόντους διαφορά ο Κολόσσος. Οκ, εντάξει. Μοιάζουμε χαρά στο δίκτυο. Το βλέψανε. Αλλά από εκεί πέρα, ναι, όταν είναι κάτι παράτερο από αυτό που συμβαίνει συνήθως, τότε χτυπάνε καμπανάκια. Εκείνη τη μέρα χτύπησαν κάποια καμπανάκια. Όχι πολλά είναι η αλήθεια. Μετά οι περισσότεροι άρχισαν να μιλάνε γενικώς και να λένε διάφορα. Και από εκεί πέρα είναι θέμα, νομίζω, των αρχών. Από τη Δευτέρα νομίζω θα ξεκινήσει νέος κύκλος και έρευνας, αλλά ίσως και ανακρίσεων όσον αφορά εμπλεκομένους. Είχαν γίνει κάποιες καταθέσεις, δεν είχαν γίνει? Έχουν γίνει. Δύο φορές. Μία φορά στην ΕΟΚ, ναι, την Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΟΚ. Σωστά. Δεν έχει σχέση με τον ΕΠΑΘ. Απλά ήταν μία παράλληλη έρευνα που έκανε η Ομοσπονδία. Έχει γίνει άλλη μία στην ΕΠΑΘΛΑ και εξ όσων γνωρίζω πριν από μερικές μέρες έγιναν και δεύτερες καταθέσεις συγκεκριμένων ατόμων εμπλεκομένων στην αναμέτρηση, ναι, ξανά συμπληρωματικές, σαν να λέμε, καταθέσεις. Κατάλαβα. Άρα για το συγκεκριμένο αγώνα. Πάντως κινείται η διαδικασία, ναι, κινείται η διαδικασία. Αυτό... Να σου πω την αλήθεια, να σου πω την αλήθεια, μετά από αρκετό καιρό που υπήρχαν αρκετές υποψίες για αρκετούς αγώνες, όχι για φέτος. Έτσι, έτσι. Εδώ και τουλάχιστον 4-5 χρόνια. Σωστά. Τουλάχιστον κάτι κινείται. Δηλαδή, εντάξει, για να τα λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, η συγκεκριμένη πλατφόρμα, η ΕΠΑΘΛΑ, κάτι κάνει. Το δηλαδή, παλεύει, ναι, κάτι, ναι. Το ψάξε, ναι. Δικαιολογεί τον εαυτό της. Ναι, το αν θα βγάλει κάτι όλο αυτό είναι και θέμα, εντάξει, και συγκυριών και το τι θα βγάλει και η έρευνα. Και αποδείξεων. Αν όντως υπάρχει. Από εκεί πέρα, αν δεν υπάρχει κάποια απόδειξη που να εμπλέκει κάποιον παίχτη, προπονητή ή παράγοντα των δύο ομάδων, εντάξει, η υπόθεση θα πάει στο αρχείο. Τέλος. Και όλα απλά αυτά... αυτοί που παίξανε, ναι, το προβλέψανε σωστά. Τι να πω, δηλαδή, μέχρι εκεί. Και τώρα οι δύο ομάδες αυτές δεν παίρνουν και τα λεφτά από το στοίχημα. Κοίταξε, αυτό είναι λίγο, ναι, είναι λίγο λεπτές ισορροπίες για το συγκεκριμένο. Αυτό είναι γνωστό εδώ και καιρό από την απόφαση του Υπουργού, του κ. Αβγενάκη, ότι δεν θα πάρουν οι συγκεκριμένες ομάδες όσες εμπλέκονται τέλος πάντων σε, ναι, σε τέτοια παιχνίδια, ναι. Που υπάρχουν υπόνοιες και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή ο Ιωνικός και ο Κολοσσός από 370 έκαστος. Εξ όσων γνωρίζω, στον Κολοσσό είναι αισιόδοξη ότι θα απεμπλακούν από την ιστορία. Οπα. Το έχω γράψει άλλωστε και στο ρεπορτάζ το σημερινό, ότι θα απεμπλακούν από την ιστορία. Τώρα, πώς γίνεται αυτό? Ναι. Ναι. Προφανώς δεν υπάρχουν ενδείξεις, τι να πω. Απ' την άλλη, στον Ιωνικό δεν φαίνεται να ισχύει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό είναι και λίγο η κατάσταση με ομάδα της Νίκαιας λίγο έκρηκνη. Αυτό θα σε ρωτήσω τώρα. Παραιτήθηκε ο πρόεδρος και χθες έκαναν επίσκεψη οι οπαδοί στην προπόνηση της ομάδας. Τι γίνεται εκεί πέρα? Ναι, ο πρόεδρος παραιτήθηκε από την περασμένη Τετάρτη, νομίζω. Ναι, Τετάρτη, πριν από δύο μέρες. Κυριακόπουλος, νομίζω. Κυριακόπουλος. Ναι, Γιάννης Κυριακόπουλος. Ομολογώ, δεν ξέρω, διόρθωσε αν κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι επισήμως να υπήρχε το όνομά του κάπου. Να έχει γραφτεί κάπου. Όχι. Επίσημα εννοώ. Επίσημα. Όχι, όχι, και εγώ δεν θυμάμαι. Δηλαδή να έχει βγει ο Ιωνικός και να πει ότι νέος, ξέρω εγώ, πρόεδρος, νέος διευθύνων σύμβουλος, νέος, ξέρω, διοκτήτης είναι ο ΤΑΔΕ. Είχε απλά υποθεί ότι υπήρχε μια αλλαγή ιδιοκτησίας τον περασμένο Σεπτέμβριο. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά. Σωστά. Και ότι είναι. Παράγοντα το όνομα. Έτσι. Και ότι είναι, είναι νοικιώτες τα παιδιά και ότι έβαλαν λεφτά και αυτό μόνο ξέραμε. Δεν ξέραμε όνομα. Ναι, ότι ναι, έχουν επιχειρήσεις εκεί. Και είναι ντόπιοι, ναι, και... Ναι, Νίκαια, Κορυδαλό και Χαϊδάρη. Μπράβο, αυτό. Βασικά Χαϊδάρη και Κορυδαλό και λιγότερο στην Νίκαια. Και πρέπει να είναι ο κύριος ο οποίος είχε πάει προς τον πάγκο του ΠΑΟΚ στο πρόσφατο παιχνίδι που έγιναν κάτι επεισόδια εκεί του Λυκογιάννη με το Μάντζαρη και τα λοιπά. Κάποια στιγμή σηκώνεται ένας κύριος ψιλονεαρός και πηγαίνει προς τον πάγκο, γίνεται ένα μελέ εκεί. Πρέπει να είναι αυτός. Ναι. Κατάλαβα τι λες. Πρέπει να είναι αυτός. Ναι. Ο οποίος διαμαρτύρεται για τα χρήματα του στοιχήματος και παραιτείται. Στην επιστολή του. Ναι, ενώ είναι κάτι το οποίο το ξέρανε. Γνώριζαν εξ αρχής. Ναι, το γνώριζαν εξ αρχής ότι θα ίσχυε αυτό το πράγμα. Δηλαδή τουλάχιστον από τις τέλη Γενάρη, αρχές Φλεβάρη, όταν είχε βγει ο υφυπουργός και είχε πει ότι οι εμπλεκόμενες ομάδες δεν θα λάβουν, το ξέρανε. Τώρα η αλήθεια είναι ότι όπως και να το κάνουμε, ρε παιδί μου, ναι, δεν υπάρχει ισορροπία.
όσον αφορά το μοίρασμα. Δηλαδή, ένα δίκιο από την άποψη ότι ξέρεις οι άλλοι τα πήραν τα λεφτά, εγώ δεν τα πήρα. Θα μου πεις, ας πρόσεχες. Μπορεί να αποδειχτεί ότι δεν έχει καμία σχέση ο Ιωνικός. Άρα θα την έχει πληρώσει χωρίς να φταίει. Μετά θα τα πάρει όμως, θα τα πάρει μετά. Αν και εφόσον αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή, καμία ομάδα θα πάρει τα λεφτά. Αν αποδειχθεί ότι υπάρχει εμπλοκή κάποιας εκ των δύο εμπλοκομένων ομάδων, τότε θα τα πάρει κανένας. Δεν ξέρω αν θα τα μοιραστούν, δεν νομίζω θα τα μοιραστούν στον Εσάκη οι υπόλοιπες ομάδες. Λογικά θα γυρίσουν πίσω στο Υφυπουργείο. Oh. Αυτά τα χρήματα πάντως είναι δεσμευμένα αυτή τη στιγμή από τον Εσάκη. Δηλαδή είναι στο λογαριασμό του Εσάκη και περιμένουν. Πότε θα, αν και πότε θα τελειώσει η έρευνα για να τα δώσουν. Ναι. Θα τελειώσει η έρευνα, να καθαρίσουν οι ομάδες για να τα πάρουν. Τώρα αυτό με την επίσκεψη στην προπόνηση, εντωμεταξύ αύριο παίζει Ιωνικός, Απόλλων Πατρών Ιωνικός. Μάτς ματσάρα. Παραμονής. Ναι, είναι μάτς παραμονής. Αν θυμάμαι καλά, ο Ιωνικός έχει κερδίσει με 5 πόντους. 4. Τον Απόλλωνα. Ναι, 79-75. Θέλει νίκη με 5 πόντους τουλάχιστον διαφορά για να έχει την ισοβαθμία. Αλήθεια είναι ότι ο Ιωνικός γενικώς έχει το πιο δύσκολο πρόγραμμα από όλους. Ναι. Τα υπόλοιπα μάτς έχει να πάει και στην Καρδίτσα. Σωστά. Που επίσης είναι η ομάδα η οποία παλεύει για την παραμονή της. Ναι, γενικώς δεν είναι και τόσο τα πράγματα στην ομάδα της νίκης και με τη χθεσινή επίσκεψη η οποία δεν έχει διευκρινιστεί με τι είχε να κάνει. Δηλαδή, πήγανε περίπου 40 άτομα στην προπόνηση, κάνανε μια, έτσι για να το πω λίγο πιο λαϊκά, μανούρα, ότι του στυλ πηγαίνετε και κερδίστε. Κανονίστε, ναι, πάμε ναι, αυτά. Ναι, τι θα λέγανε οι παίκτες. Πάτε να χάσετε. Πάμε να χάσουμε. Ναι, είναι λίγο, εμένα μου έκανε εντύπωση όμως μια ανακοίνωση που βγήκε. Μια ανακοίνωση, δεν βγήκε ανακοίνωση του Ιωνικού, χθες νομίζω ή προχθές, χθες, που έλεγε... Για ποιο δράμα. Να κανονίσουν, μήπως ήταν του Ερασιτέχνη Ιωνικού, να κανονίσουν την πορεία τους οι παίκτες, δηλαδή η ομάδα εννοεί τους παίκτες, οι προπονητές και η διοίκηση, λέει μέσα η ανακοίνωση. Μάλλον... Ναι, αυτό ήταν του Ερασιτέχνη. Του Ερασιτέχνη Ιωνικού. Ναι. Στον οποίο υπάρχει μεγάλο μέρος των οπαδών. Έτσι, αυτό. Μετά την παρέτηση του, το κλίμα τεταμένο, οι οπαδοί κτλ. Ναι, να κανονίσουν λέει οι παίκτες, λέει να σταματήσουν τα κακό σκήμενα γιατί ο Ιωνικός δεν ανέχεται κτλ. Τέλεια. Άρα πάει πολύ καλά προετοιμασμένος ο Ιωνικός για το ντέρμπι. Ναι, γενικώς παραμονής. Δεν είναι καθόλου. Δηλαδή με όλα αυτά όσα έχουν γίνει και το επεισόδιο που γράφουμε και στην εφημερίδα σήμερα ότι υπήρχε, σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη. Μέσα στις τάξεις της ομάδας. Εντάξει. Ναι, εντάξει, συμβαίνει σε πολλές ομάδες. Συμβαίνει. Εντάξει, υπάρχουν και νεύρα κτλ. Τώρα, ένας φίλος εδώ μου στέλνει μήνυμα, μου λέει: ρώτα Κώστα τον κύριο Ψαράκη, λέει, του χρόνου τα λεφτά του στοιχήματος είναι τα ίδια. Μάλλον αγωνιά για την ομάδα του. Δεν το ξέρει, βρε παιδιά. Αυτό, τα χρήματα που παίρνουν οι ομάδες. Είναι από τον κουβά που μαζεύεται από αυτά που παίζουμε. Ναι, αν δηλαδή πέρσι το 22. Είχε Μουντιάλ. Άρα μαζεύτηκαν περισσότερα χρήματα. Του χρόνου που δεν θα έχει Μουντιάλ, δεν ξέρει κανένας. Λογικά θα είναι λιγότερα. Έχει μου τον μπάσκετ, Γιάννη. Χρήματα που θα παίξουν. Έχει μου τον μπάσκετ, Γιάννη. Ναι, εντάξει, τώρα δεν έχει. Γελιόμαστε τώρα, εντάξει. Ελλάδα για βάθρο, Γιάννη. Ελλάδα για βάθρο. Ναι, οκ. Αυτή είναι η Ελλάδα και τα λοιπά. Θα παίξουν τα ίδια χρήματα με το ποδόσφαιρο. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Όλα αυτά λοιπόν εξαρτώνται από το πόσο τι τζίρο θα υπάρχει από του παίχτε που θα παίξουν στοιχηματικές εταιρείες μέσα στο 23 και από αναλόγως θα μοιραστούν και ομάδες τα χρήματα. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Και εκλογές. Αυτά. Σ' αφήνω με εκλογές 20 Μαρτίου Εσάκη. Έχουμε τρεις πόλους. Τρεις. Ναι. Δύο από την ίδια πόλη μάλιστα. Γαλατσόπουλος Μπάνε. Ναι. Και μάλλον και ο κύριος Πανταζόπουλος. Θα δείξει. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Καλό αυτό, ο ΠΑΟΚ έχει δύο υποψήφιους για την προεδρία του ΕΣΑΚΙ. Ναι. Δεν ξέρω ποιον θα στηρίξει από τους δύο. Ο ΠΑΟΚ επίσημος. Κατάλαβες. Ναι. Αυτό είναι πολύ καλή ερώτηση. Και τους δύο δεν μπορεί να τους ψηφίσει, αυτό είναι πολύ Από τη μια θα ψηφίζει ο Θανάσης Χατζόπουλος και από την άλλη ο Άρης Καρακούσης και είμαστε εντάξει. Ναι, αλλά καλυμμένοι. Ένας ψηφίζει όμως, ναι. Για να δούμε. Θα έχουμε ρεπορτάζ και γι' αυτό. Έχουμε καιρό και γι' αυτό. Θα έχουμε ρεπορτάζ. Καλά, δεν έχουμε για πάρα πολύ καιρό. Την άλλη Δευτέρα είναι. 10 μέρες, εντάξει. 10 έχουμε σήμερα. 11, ναι, ναι, 20. Νομίζω ότι πρέπει να κλείνουν και οι υποψηφιότητες την Παρασκευή, την άλλη Παρασκευή, σε μια εβδομάδα, κάτι τέτοιο.
Και αν πούμε ότι ο Ολυμπιακός νομίζω στηρίζει τον Πανταζόπουλο και ο Παναθηναϊκός τον Γαλατσόπουλο, τον πάνε ποιος το στηρίζει? Ξέρεις πολύ καλά ότι σε τέτοιες εκλογές μπορεί στο να, παραπέντε. Να πω και εγώ ότι, ναι, ότι κατεβαίνω υποψήφιος. Αν δω ότι δεν βγαίνουν τα κουτιά, θα αποσυρθώ. Ναι. Έτσι γίνεται πάντα. Ή πέφτει το τηλέφωνο, τελευταία στιγμή πέφτει το τηλέφωνο και ξαφνικά ό του θαύματος κερδίζει ο Κούσης με 12-1. Ενώ ήταν ας πούμε 6-6 και ό του θαύματος κερδίζει 12-1 και όλοι μαζί πάμε έχουν, παιδιά. Να πω, το ξέρεις πολύ καλά ότι έχουν γίνει τέτοια στο παρελθόν, ούκο λίγα. Σωστά. Να λοιπόν, αλλάζουν οι ισορροπίες όπως λες και τη μέρα των εκλογών. Τη μέρα των εκλογών. Βέβαια, 10 λεπτά πριν να μπουν στις κάλπες. 12-1 ενώ ήταν 7-6, ντέρμπι. Ναι. Λοιπόν, εντάξει Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Γιάννης Σαράκης από το bnsports.gr και τη Live Sport.